Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο που θα σας μιλάω για τα πινέλα μου. Το βίντεο αυτό το σκέφτηκα να το κάνω μετά από μια κουβέντα που είχα με μια κοπέλα η οποία κάνει και αυτή βίντεο στο YouTube. Είναι θεία μου. Βέβαια ηλικιακά θα τέριαζε πιο πολύ για ξαδέρφη, αλλά παρόλα αυτά είναι θεία μου και είναι από τον Καναδά, κάνει βίντεο στα αγγλικά, τη λένε Μαρία, τώρα ξεκίνησε να κάνει βιντεάκια. Είναι πολύ αστεία, πάρα πολύ ωραία, να πάτε να τη δείτε. Και όλα να της ευχηθώ και χρόνια πολλά που γιόρταζε τώρα το 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά Μαρία, ό,τι επιθυμείς. Σου εύχομαι υγεία, ευτυχία, να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Έχει δύο πολύ ωραία μικρά κοριτσάκια, την Ελένη και την Αντζελίνα. Αυτά, λοιπόν, για αυτό το λόγο θα κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα για πινέλα. Τι γίνεται με τα πινέλα? Στα πινέλα υπάρχουν πάντα διάφορες μόδες και τάσεις. Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια που ασχολούμαι με το μακιγιάζ έχω δει ότι υπάρχουν διάφορες μόδες. Στην αρχή, ας πούμε, υπήρχε η μόδα τα μαλακά, τα πινέλα με φυσικές τρίχες. Μετά βγήκανε τα πινέλα τα οποία ήταν stippling, μισά συνθετικά, μισά φυσική τρίχα. Μετά βγήκανε τα πινέλα τα οποία ήταν buffing, γιατί παλιά, ας πούμε, το foundation δεν το βάζαμε με buffing πινέλο. Το πινέλο για το foundation ήταν διαφορετικό. Να σας δείξω ενδεικτικά μερικά από τα πινέλα τα δικά μου. Θα σας τα δείξω, εδώ πέρα τα έχω, θα τα βγάζω ένα-ένα, σας τα δείχνω. Τι εννοώ, παλιά τα πινέλα για το foundation ήταν όπως αυτό, το Angled Foundation Brush από την ELF. Συνθετική τρίχα, γιατί συνθετική τρίχα απορροφά λιγότερο προϊόν, έτσι πλατή, για να απλώνεις το foundation στο πρόσωπο. Μετά βγήκανε τα σφουγγαράκια. Τέλος, μετά βγήκανε το 187 της MAC, που ήταν το λεγόμενο stippling brush, το οποίο είναι με δύο ειδών τρίχες, τις φυσικές τρίχες εδώ κάτω, τις σκούρες, και τις συνθετικές εδώ πάνω, τις άσπρες, και το έβαζες έτσι το foundation, με τέτοιες κινήσεις, για να δώσεις τελείωμα όπως που ψεκάζεις. Και μια απομίμηση του 187 από τη MAC είναι το ELF Stipple Brush, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, που τη θέλετε, αλλιώς δεν βλέπετε το βίντεο, είναι καλύτερο από τη MAC. Αυτό τη MAC εμένα μου βγάζει τρίχες στη συνέχεια, συνέχεια όμως, και στο πρόσωπο, και είναι, γενικά πιστεύω, δεν αξίζει. Ενώ αυτό κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Δεν είναι βέβαια τόσο πυκνό, δεν έχει τόσες πολλές τρίχες, αλλά δεν έχει, ό,τι και να το κάνω, όπως και να το πλένω, δεν χάνει τρίχες. Είναι πιο μαλακό και κάνει 1-2 ευρώ, 3 ευρώ, δεν ξέρω πόσο κάνει, από το site, αν θα πάτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλύτερο από τη MAC τουλάχιστον. Και τώρα τελευταία βγήκανε και τα από Real Techniques, το Buffing Brush, που είναι αυτής της λογικής, στη θετική τρίχα δηλαδή μόνο, πάρα πολύ πυκνά, δεμένη, κοντούτσικο, κάπως flat εδώ επάνω, για να βάζεις το foundation έτσι. Αυτό το πινέλο είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, με βοηθάει πάρα πολύ, αυτού του είδους τα πινέλα με βοηθάνε πάρα πολύ στο να πλώνω το foundation. Δεν απορροφούν πάρα πολύ προϊόν, και το προϊόν που απορροφούν σε σχέση με το σφουγγάρι, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς ένα σφουγγαράκι, πάει πάρα πολύ προϊόν χαμένο. Όταν χρησιμοποιείς τα δάχτυλά σου, δεν χάνεται καθόλου προϊόν, αλλά το τελείωμα δεν είναι τόσο τέλειο όσο με αυτό το πινέλο. Βέβαια είναι μικρή η διαφορά, αλλά παρόλα αυτά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για μένα να χρησιμοποιώ αυτά τα πινέλα στο foundation είναι ότι δεν λερώνω τα χέρια μου. Δηλαδή κάνω το μακιγιάζ μου και δεν λερώνω τα χέρια μου, γιατί όταν βάζουμε foundation είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, και μετά τα χέρια μας θέλει να σηκωθούμε να πάμε να τα πλύνουμε. Είναι να λερώσουμε όλα τα καλλιτικά μας. Μετά, αυτά από τα πινέλα για το foundation είχα να σας δείξω. Να σας δείξω επίσης το αγαπημένο μου πινέλο για το foundation, που
Πραγματικά είναι το καλύτερο απ' όλα, είναι το Sephora Professional. Είναι αυτό εδώ το πινέλο. Ήρθε ο Παντελής. Αυτό το πινέλο είναι για πούδρα, για mineral πούδρα. Το είχα πάρει μαζί με τις mineral πούδρες από τα Sephora που είχαν στο κατάστημα. Όμως, είναι το καλύτερο πινέλο για μένα για να βάζω foundation. Πλένεται πολύ εύκολα, είναι πάρα πολύ εύχριστο, είναι μικρό, είναι καλό, δεν βγάζει τρίχες, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Επίσης, μετά πήρα και κάποια πινέλα από το eBay, που σας τα έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο, αυτά τα 6+, λέγονται 6+, θα σας βάλω το link από το eBay seller κάτω, στο description box, και είναι μια συλλογή από 5-6 πινέλα, της ίδιας λογικής, με συνθετικές τρίχες, πυκνά δεμένες, για τις καινούργιες αυτής μόδας και τάσεις που έχει βγει, που χρησιμοποιούμε ένα πινέλο, ας πούμε, buffing έτσι, και μετά περνάμε στα πινέλα για την πούδρα. Τώρα, στα πινέλα για την πούδρα, έχω να σας δείξω, πού είναι τώρα το άλλο, να το. Με βολεύει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό να χρησιμοποιώ αυτά τα 6+ που πήρα, που είναι από πάνω έτσι πολύ μαλακά συνθετικά και είναι flat η επιφάνειά τους. Αυτό με βολεύει πάρα πολύ. Για το concealer, για να κάνω set το concealer με πούδρα, με βολεύει πάρα πολύ αυτού του είδους το πινέλο, γιατί βάζω πούδρα και εδώ πάω ακριβώς εκεί που θέλω. Και για contouring μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά εδώ έτσι. Αυτά όλα είπα, θα σας βάλω το link κάτω. Για highlighter, με βολεύει να χρησιμοποιώ αυτό το πινέλο από τη Stila. Γενικά, τα πινέλα που με βολεύουν για highlighter είναι τα έτσι πλακή πινέλα, για να βάζω ακριβώς στο σημείο που θέλω και μετά να το αναμειγνύω, για να μην γεμίζει όλο το πρόσωπό μου. Δεν θέλω δηλαδή να πέφτει πάρα πολύ. Bronzer, κλασικά πινέλα μεγάλα, από τη MAC, αυτό που σας είχα δείξει, το πανάκριβο. Μετά μπορείτε να βάλετε bronzer με αυτό το πινέλο από τη MAC, με τη φυσική τρίχα που είναι έτσι κάπως κάνει γωνία. Μπορείτε να βάλετε bronzer με μισό λεπτάκι. Επίσης, πολύ ωραίο πινέλο για πούδρα είναι αυτό εδώ το Sephora, το μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο. Και για foundation αυτό εδώ, το Sephora, το για foundation. Αυτά τα πινέλα είναι πάρα πολύ καλά από Sephora. Αν θέλετε να πάτε να πάρετε. Δηλαδή τα προτείνω, εγώ είμαι ικανοποιημένη από αυτά. Για contour είναι κλασικά, ας πούμε, αυτά τα πινέλα, τα ξέρουμε όλοι. Πολύ βολικό πινέλο επίσης για contour είναι αυτό εδώ το Fun Brush, που υπάρχει σε συλλογές μέσα σε eBay με 25 και τόσα πινέλα. Είναι πολύ ωραίο γιατί μπορείς να σημαδέψεις, όπως σας είπα, και να πας ακριβώς εκεί που θες και να απλώσεις το προϊόν και στη μύτη έτσι και εδώ. Μετά έχουμε τα πινέλα για το ρούζ, τα οποία είναι κλασικά ό,τι βολεύει την κάθε μία. Και μετά έχουμε πολλά και διάφορα πινέλα για τα μάτια, όπως βλέπετε εδώ, που έχουμε το κλασικό, το πινέλο το οποίο απλώνουμε τη σκιά, το πινέλο το οποίο είναι για να κάνουμε blending, που είναι πιο φουντωτό. Διάφορα, ας πούμε, όπως το 222 από τη MAC. Πολύ καλό πινέλο επίσης είναι από την ELF, το Blending Eye Brush. Αυτό εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Έχει έτσι σαν τρούλο, είναι dome brush, που είναι πάρα πολύ εύκολο να δουλέψει στη γωνία. Μετά, από την ELF επίσης, Angle Contour Brush, πάρα πολύ ωραίο και βολικό πινελάκι. Γενικά πιστεύω ότι η ELF έχει πάρα πολύ καλά οικονομικά πινέλα. Εγώ προσωπικά έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη από τα πινέλα τους. Επίσης, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πινέλα είναι αυτά τα Eco Tools και για σκιά. Έχουν, ας πούμε, αρκετά μεγάλα, πολύ μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, μπορείς να βάλεις. Και εδώ βλέπετε το Blending Brush από την Eco Tools, πολύ μαλακό, πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν γιατί επίσης, επειδή είναι και κοντά, δεν θέλω τα πινέλα μου να είναι τεράστια,
των αστείων διαστάσεων. Μετά είναι το MAC το 214, για να βάζετε εδώ τη γραμμή κάτω από το βλέφαρο, είναι σκληρό. Μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα πινέλα αυτού του στυλ για eyeliner, gel eyeliner, που βολεύουν πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με βολεύουν πολύ περισσότερο από αυτού του είδους τα πινέλα, όπως αυτό της Bobbi Brown, που είναι έτσι μητερά, δεν μπορώ πολύ εύκολα να βάλω με τέτοιο είδους πινέλα. Και τέλος, πινέλο για τα φρύδια. Το αγαπημένο μου πινέλο για τα φρύδια είναι αυτό από την Bobbi Brown, το έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει γιατί είναι σκληρό. Και όταν το πινέλο για τα φρύδια είναι σκληρό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν μολύβι, να σημαδέψετε δηλαδή, που είναι πολύ πιο βολικό από το μαλακό, γιατί στο μαλακό είναι εύκολο να σου ξεφύγει και να γίνει σαν κλόουν. Αυτά τα λίγα για τα πινέλα. Θα σας βάλω τα links από που έχω πάρει πινέλα, τα Eco Tools, τις συλλογές και αυτά κάτω στο description box, να τα δείτε. Μπορώ να πω ότι τα πινέλα που με έχουν από τα οποία είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, τα πινέλα που έχω πάρει από Sephora, είναι τα πινέλα που έχω πάρει από Elf, τα πινέλα που έχω πάρει από Eco Tools, τα πινέλα που έχω πάρει από Real Techniques, τα πινέλα που έχω πάρει από MAC, και ακριβώς περίπου με τη σειρά που σας το είπα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάτε να αγοράσετε πινέλα MAC, πανάκριβα πινέλα. Έχει πάρα πολύ καλές οικονομικές λύσεις στην ELF, αν θέλετε λίγο κάτι καλύτερο στα Sephora, και αν ψάχνετε στο eBay μπορείτε να βρείτε σε απομίμηση όλα τα original, και πολλές φορές η απομίμηση είναι εξίσου καλή με το αυθεντικό, γιατί τι γίνεται, γίνονται στα ίδια εργοστάσια. Δηλαδή η MAC δεν παρασκευάζει μόνη στα πινέλα, τα προμηθεύεται από κάποιον προμηθευτή και βάζει απλά το brand name επάνω της MAC. Έχει κάνει συμβόλαιο με αυτόν τον προμηθευτή και ζητάει μια συγκεκριμένη ποιότητα, ζητάει ένα συγκεκριμένο αριθμό πινέλων, ζητάει μια συγκεκριμένη τιμή κτλ. Αυτός όμως ο προμηθευτής πινέλων σίγουρα κάνει πινέλα και για άλλες εταιρείες, όχι μόνο για τη MAC, που θα κάνει μια πολύ μικρή διαφοροποίηση. Οπότε μπορεί να βγάζει για τη MAC, ας πούμε, τα πινέλα αυτά σε εκατοντάδες και να βγάζει σε χιλιάδες παρόμοια πινέλα, ίσως με κάτι πολύ μικρό διαφορετικό για να κόψει το κόστος του και να τα πουλάει σαν απομιμήσεις. Οπότε καλό είναι να έχετε, να ξέρετε όταν παίρνετε απομίμηση, ότι να μην πληρώνετε την τιμή του αυθεντικού βέβαια, αλλά ότι πολλές φορές και απομιμήσεις δεν είναι τόσο διαφορετικές στην ποιότητα από ότι το original, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνονται και στα ίδια εργοστάσια. Αυτά είχα να σας πω για τα πινέλα μου. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το κανάλι της θείας μου της Μαρίας. Ερωτήσεις για πινέλα, σχόλια κτλ. Ή αν θέλετε να μου προτείνετε εσείς πινέλα που έχετε αγοράσει και σας βγήκαν πετυχημένα, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αυτά είχα να σας πω σε αυτό το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας! Αυτό το πινέλο δεν είναι για foundation, είναι για mineral πούδρα. Τι χτυπάει? Τι κάνει τιτιτιτιτ? Με το που ήρθες εσύ κάνει τιτιτιτιτ. Πάρε κλείστον.